Λοιπόν, εδώ απαραίτητα η διαδικασία. Και ξεκινάμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το σημερινό θέμα δεν έχει να κάνει. Δεν θα κάνουμε την ειδική συζήτηση που εκεί. Δεν θα επιτραπεί από την έδρα η ειδική συζήτηση που εκεί. Πάσαμε για τα αγαπητά μας, ένα λεπτό. Μπράβο. Αλλά θα περιοριστούμε στο θέμα. Όποια ερώτηση κριθεί ότι είναι εκτός θέματος, θα κοπεί από το Προεδρείο. Όπως επίσης και όποια τοποθέτηση είναι εκτός θέματος. Επαναλαμβάνω το θέμα με δύο λόγια πριν να αναδείξει ότι πριν σας πει κάτι ο κύριος ο σύντρος. Έχει υποβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση αίτηση για παραχώρηση των μη δασικών δημοσίων εκτάσεων. Ήρθε έγγραφο για τη διάνοιξη του δρόμου από το τέλος του υφιστάμενου δρόμου μέχρι την αρχή του οικοπαίδου που προβλέπεται να γίνει το ΧΠΗ. Και το Υπουργείο απάντησε, το αρμόδιο Υπουργείο, και το Υπουργείο απάντησε ότι θέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο να του καθορίσει το σκοπό για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση συγκεκριμένη. Επαναλαμβάνω ότι η προηγούμενη αίτηση είχε γίνει από το Δήμο, όχι χωρίς να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, περιγράφηκε ο σκοπός ότι είναι η διάνοιξη του δρόμου που σας περιέγραψα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μπαίνει στο Συμβούλιο σήμερα είναι ποιος είναι ο σκοπός της παραχώρησης που έχει ετηθεί. Η πρόταση είναι ότι ο σκοπός είναι η διάνοιξη του δρόμου από εκεί που τελειώνει ο υφιστάμενος υπάρχον δρόμος μέχρι την αρχή του οικοπαίδου, όπου προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες του ΧΠΗ, και δεν μπαίνουμε σε κανένα άλλο θέμα σύγκρισης. Αν κάποιος θέλει να προτείνει κάποιον άλλο σκοπό, τότε θα μπορεί να τον προτείνει και να μπει σε ψηφοφορία. Η αίτηση που γίνει 26 Μαρτίου. Αυτή είναι που την έχουμε, την αίτηση. Υπάρχει εδώ, υπάρχουν όλοι. Ναι. Δεν μας την έχετε δώσει, όμως. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η προηγούμενη αίτηση προέβλεπε την παραχώρηση γιατί ένα τμήμα εκεί έχει κρυφθεί δασικό, ένα μη δασικό αλλά δημόσιο και ένα μη δασικό και δημόσιο. Και αυτό αποτελεί υλοποίηση του όρου του ΣΠΕ της παραγράφου 403, θα μας τα πει τώρα ο κ. Νικολάου. Παρακαλώ κ. Νικολάου και μετά θα θυμηθεί κατάλογος ομιλητών. Θέλετε μάλλον τώρα κ. Νικολάου. Ποιος θέλει να μιλήσει για εκείνο το θέμα. Κ. Σούτη. Όχι. Λοιπόν, ο κ. Καπάκη. Αλλά παρακαλώ εντός θέματος διαφορετικά θα κοπούν όλοι, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε για όλη την... Λοιπόν, ο κύριος Καπάκης, ο κύριος Αδάμης, ο πρόεδρος του Βαρδίου, ο κύριος Χέλμης, ο κύριος Χέλμης, ο πρόεδρος του Βουταλίου, ο κύριος Κωνσταντής, ο πρόεδρος του Μπατζή, ο κύριος Βολίτα. Κύριε Παρά, θέλω να το κύριο το δικαίωμα να μην παροθέσει. Όλοι είναι βέβαιος. Μπορείς να γράψω και μετά θα πειρά αυτό εμείς. Αυτό μπορείς να πειρά και εγώ. Τώρα, ο κύριος Μουστάκας, Λοιπόν, κάνω εδώ τους παρατεσκόμενους. Παρακαλώ. Δεν σας γράψω, δεν σας πήρα με χαρτάρι. Ακόμα κυρία. Ακόμα κυρία. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Νικολά. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή ΧΠΗ, η τεχνική υπηρεσία ξεκίνησε τη διαδικασία κήρυξη των περιβαλλοντικών όρων. Και αφού έγινε μια προτεραιοποίηση διαδικασιών, γιατί οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν πάρα πολλούς όρους και προϋποθέσεις, κάποια στιγμή φτάσαμε στον όρο τον περιβαλλοντικό που λέει ότι ο φορέας, δηλαδή ο Δήμος, θα πρέπει να μεριμνήσει για την παραχώρηση του μη δασικού τμήματος πρόσβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε συνέχεια λοιπόν αυτού του όρου των περιβαλλοντικών όρων, ο Δήμος Άνδρου έκανε ένα αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου που είναι κομμάτι της προτινόμενης διάνοιξης για την οδό πρόσβασης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας τον Μάιο του 19, ζητάει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς ο σκοπός της παραχώρησης. Άρα, για αυτόν τον λόγο έρχεται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να
πει προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ποιος είναι ο σκοπός της παραχώρησης, ο οποίος προφανώς δεν είναι άλλος από τη διάλυση του δρόμου. Είναι νομίζω αυταπόδεικτο. Είναι δηλαδή, κατά την άποψή μου, μια τυπική διαδικασία ανάμεσα σε υπηρεσίες. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη. Ερωτήσεις. Τι θέλω. Ερωτήσεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ να χωρέσω σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό το οποίο καλούμαστε σήμερα. Ερωτήσεις αυτό... υπάρχουν, αν δεν θέλετε να τις απαντήσουμε. Παρακαλώ, ερωτήσεις, αλλά θα απαντηθούν μόνο για την μισό λεπτό. Για να πω κάτι, απευθύνομαι στο, και στον κύριο Δήμαρχο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη. Αλλά και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρεται, τότε δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κύριου. Δεν θα συζητήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Όχι εκτός θέματος, κύριε Καπάκη, παρακαλώ. Ερωτήσεις. Το θέμα τόσο αυτό αφορά την επιβολοθέτηση. Συζητάμε ένα θέμα αυτή τη στιγμή που αφορά την ΑΕΠΟ και την υποδοχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι προκατηλημένο και να πω ότι η ερώτηση θα είναι εκτός θέματος. Παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που έχουν έρθει μόνο για το 19. Αλλά δεν θα τα ακούσουν για όλο το κοινό. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη. Το θέμα μας είναι ο σκοπός. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι δεν έχετε κανένα λόγο να μην μας απαντήσετε. Στον πρόεδρο απευθύνεστε. Εγώ διευθύνω τη συζήτηση, δεν διευθύνω τη συζήτηση. Εσείς είσαστε δήμαρχοι και έχετε. Δεν διευθύνω τη συζήτηση. Θα μπορούσα να. Κάντε την ερώτηση, κύριε Καπάκη. Κάντε την ερώτηση. Προχωρείτε. Αφού μόλις παρακάνετε, ερώτηση είναι η πρώτη. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Δημαρχέ, ότι για αυτή την υπόθεση, ανεξάρτητα από τους όρους τους αστερίσκους της απόφασης της περιβαλλοντικών όρων, υπάρχει μια προσφυγή στο ΣΤΕ, μια αίτηση ακύρωσης ή μια εκκρεμή. Αναμένεται να εκδικαστεί σε κάποιο χρόνο. Γιατί εμπιστεύομαι, γνωρίζαμε τη θέση, να πω, της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ξέρουμε ότι έχει χτυπήσει άπλυτο μελάνι πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα εσείς είσαστε μια νέα Δημοτική Αρχή, η οποία είσαστε, θα έλεγα, και συμπράττοντες με διαφορετικές θέσεις της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή ο κύριος Γιαννής... Η ερώτηση ποια είναι. Ένα λεπτό. Η ερώτηση, ο κύριος Γιαννής παραδείγματος χάρη και άλλη θέση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εσείς είχατε άλλη κτλ. Συμβουλήσατε άλλη. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των τοπικών, των δύο καινούριων τοπικών, τα δύο πρόσφατα με την οποία εντολή συμβούλη, τότε ακόμα δεν έχουμε δει τη θέση τους. Έρχεστε λοιπόν και φέρνετε μία θέση, αντί μία εισήγηση αυτή τη στιγμή, ενώ πρόκειται να εκδικαστεί μια τέτοια σημαντική υπόθεση και κυρίως, να προκαταβάλλεται δηλαδή όλη αυτή την τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, χωρίς να μας έχετε πει εσείς ως καινούργια Δημοτική Αρχή, ποια είναι η θέση σας, τι θα κάνετε με το παιδί, τι θα κάνετε με το δερματοποιητή. Πρωτοσέλιδο το έχουμε προεκλογή. Τι θα κάνετε με το παιδί, σας είπα, είναι άλλο ότι είσαστε ως παράταξη. Κύριε Καπάκη, την ερώτηση περιμένω ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Ποια είναι, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι ποια είναι η θέση του κ. Δημάρχου για το πού θα γίνει ο κ. Δεν θα απαντήσει τον κ. Δημάρχου. Άλλη ερώτηση. Όχι, μπορεί να το κάνω. Όχι, δεν θα απαντήσει. Είναι εκτός θέματος. Είναι εκτός θέματος. Ναι, απαγορεύω το μιλάτε. Είναι εκτός θέματος η ερώτηση. Άλλη ερώτηση, κ. Δημάρχου. Ποια είναι η θέση του κ. Δημάρχου δεν είναι θέμα τη σημερινή συζήτηση. Δεν θα κάνουμε σήμερα σόου εδώ. Αφού λογοκρίνεται και το Δήμαρχο καταφέρει. Δεν θα απαντήσω. Όπως παρακαλώ, εγώ και δίνω τη συζήτηση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω εγώ ποια είναι δική του θέση, αλλά δεν ξέρω. Όχι, όχι, μετά θα πει και ο κ. Σούδη. Για να τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, παρακαλώ. Επειδή μα έχει μπερδέψει λίγο η εκλογική διαδικασία. Ένα λεπτό να διευκρινίσουμε την εκλογική διαδικασία. Αλλά δεν το κάνουμε. Παρακαλώ. Στην Εκαπάκη να διευκρινίσουμε τη διαδικασία. Ερωτήσεις κρατούν το πολύ ένα λεπτό. Κάντε τις ώρες για να απαντηθούν. Παρακαλώ εντός θέματος, όχι γενικόλογοι όπως προηγούμενοι. Κύριε Παπάτση, για την ερώτηση. Δεν θα πάω. Εγώ έκανα την ερώτηση, λοιπόν, μπορεί να την κάνω και σένα και σε πάρα πολύ περιορισμένη, σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιμένουμε λοιπόν τη θέση της καινούργιας Δημοτικής Αρχής με τους συνολικά συμπράττους. Δηλαδή, παράδειγμα, θα με ενδιαφέρει ο κ. Γιάννης τι λέει. Ωραία. Για αυτό το θέμα και το θέμα. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση. Δεν είναι εντός θέματος, παρακαλώ, κύριε Καπάκη, αν ερώτηση. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Κύριε Αδάμη, επιθέματος παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Φέρνετε μία εισήγηση για διάνοιξη δρόμου στην Πλούσκα. Πρώτον, υπάρχει απόφαση από τοπικά συμβούλια? Όχι. Ξέρετε ότι εκκρεμεί απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο που αν δεν γίνει το θητεία εκεί πέρα, ποιος είναι ο λόγος να βιαστούμε να τον ανοίξουμε τώρα? Και δεν περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει το θητεία εκεί. Δεν ανοίγουμε δρόμο. Πάλι. Πώς δεν ανοίγουμε? Δεν έχουμε καταλάβει το θέμα, σας το είπα προβλητικά. Το θέμα και... Εάν ψηφίσουμε θετικά, Πρόεδρε, ο δρόμος ανοίγει. Όχι, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει ο δρόμος. Θα έρθει επόμενο συμβούλιο για να γίνουν οι απαρατηριώσει, για να γίνουν τα κατάλληλα. Τέλο πάντων, πάρα πάμε παρακάτω. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Αν καθυστερώ, αυτό το οποίο ζητάω, σας απαντάω. Σας απαντάω. Ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε να κάνουμε τη διάρκεια του δρόμου. Μην δημιουργούμε εντυπώσει στον κόσμο και μετά λένε ότι ο πρόεδρο θέλει να πάρει τα σχόλια. Έχω καταλάβει πολύ καλά το θέμα. Αυτό το οποίο ζητάμε τώρα είναι ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή ζήτησε σε εκτέλεση των εγκεκριμένων όρων τη περιβαλλοντική μελέτη την παραχώρηση των μη δασικών αναδημοσίων του ΜΑΤ. Τα οποία είναι από τον επιτισμό, από τον ΜΑΤ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Να μην καθυστερούμε. Και μα ρωτάει το Υπουργείο να το απαντήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιο είναι ο σκοπό που μα ζητάει την παραχώρηση. Και εμείς του λέμε, θέλουμε ότι εκεί το θέλουμε για να ανοιχθεί ο δρόμος και να μας το παραχωρήσετε για 25 χρόνια. Το πώς θα ανοιχθεί ο δρόμος, το πώς θα γίνει η μελέτη του δρόμου, το ποιος θα γίνει, πώς θα γίνουν οι απαλωτριώσεις. Αυτά είναι ένα μελλοντικό στάδιο που θα έρθει η ώρα να τα συζητήσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με καταλαβαίνετε. Όχι, όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Μπορώ να συνεχίσουμε. Βέβαια. Άλλη μια ερώτηση. Υπάρχουν συμβόλαιο ότι αυτός ο χώρος που πρόκειται να οριοθετηθεί ο δρόμος είναι του δημοσίου? Υπάρχει, παρακαλώ, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Ξέχασα να το πω στην εισήγησή μου. Παρακαλώ, 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 κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει το έγγραφο της διεύθυνσης δασών. Υπάρχει το έγγραφο της διεύθυνσης δασών. Να πούμε τη διαδικασία, θα το λέτε. Ο Δήμος ξεκίνησε να πάρει ποια έκταση είναι δασική και ποια δεν είναι δασική. Έκανε την αίτηση ο Δήμος στο όνομα της, ότι σαν φαινόμενο στη διοκτήτηση Ιερά Μονή και τα λοιπά. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε λοιπόν είναι από το 2013, επί Γκρινιού. Αυτό το οποίο λοιπόν βγήκε σαν απόφαση είναι ότι ένα τμήμα είναι δασικό και ένα τμήμα δεν είναι δασικό. Αυτό όμως το οποίο δεν είναι δασικό, παρακαλώ κυρία Καρολιάδου, πείτε μας. 34/18 υπάρχει έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Δασών που λέει ότι η έκταση και αναφορά το, σας λέω μόνο το κομμάτι που αφορά την τοπία. Η έκταση που προτείνεται να διανυχτεί, ο δρόμος πρόσβασης, συνοδό έργο του Χιτή Άνδρου, αποτελεί δημόσια επικιστική έκταση μη δασική, η οποία περιλαμβάνεται ως τμήμα της έκτασης που έχει χαρακτηριστεί με την τάδε απόφαση πράξης χαρακτηρισμού. Και μας λέει ότι συνεπώς για την παραχώρηση του τμήματος της ως άνω έκτασης, όπου προτείνεται να διανυχθεί ο δρόμος πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4061 του 2012, αυτό που κάνουμε τώρα και αυτό που λένε οι περιβαλλοντικοί όροι. Άρα λοιπόν ο χαρακτήρας αυτής της δημόσιας έννοιας δεν προκύπτει από συμβόλαια. Οι συντεταγμένες που βγαίνουν για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι συντεταγμένες που υπάρχουν στο Υπουργείο ότι είναι αυτά τα οποία δεν μοιράστηκαν στους ακτήμονες το 1500 και παρέμειναν στην ιδιωτησία του δημοσίου. Κατά αυτόν μπορεί οποιοδήποτε έχει ένα νομοσυμβέρο και θεωρεί ότι είναι δικά του έκθεση να προσφύγει και η Εκκλησία. Και φυσικά, αν προχωρήσει η διάνοιξη, έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης. Έχει δικαίωμα να προσφύγει. Εάν κάνουμε δηλαδή μία αίτηση στο υποδικοφυλάκιο και πούμε ότι ο χώρος αυτός... Δεν είναι θέμα υποδικοφυλάκιο, κύριε Αντώνη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Εκεί πέρα, αν υπάρχουν ιδιοκτησίες ιδιωτών... Δεν μπορεί να υπάρχουν ιδιοκτησίες, γιατί συγκεκριμένες ενταγμένες είναι... Θα σου πω κάτι, δεν έχει γνωστοποιηθεί στον κόσμο που δραστηριοποιείται εκεί στην περιοχή αυτή η έκταση και δεν ξέρει κανείς αν υπάρχουν ιδιοκτησίες. Έχει βγει στον τούκου μία, για μένα προσωπικά το λέω, δεν ξέρω αν εκπροσωπώ κανέναν άλλον, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε μουλοχτά μία παραχώρηση από τη Μονή στην περιουσιακό στοιχείο της Μονής και το χαρακτηρίσανε τσαμπουκαλίδικα του Δημοσίου και δεν έχουν λάβει γνώση οι κάτοικοι και εκεί πέρα της περιοχής. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ιδιοκτησίες που οι άνθρωποι δεν ξέρουν από πού θα περάσει ο δρόμος και αν έχουν εκεί πέρα κάποιο χτήμα δικό τους. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχετε πάρει
δεν μπορούμε να συζητήσουν να ψηφίσουμε σήμερα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αποφάσεις των τοπικών. Είναι το πιο βασικό από όλα. Δεν έχουμε. Δεν θα απαντάμε. Σου έπρεπε να γράφει ερώτηση. Είναι τοποθέτηση, δεν είναι ερώτηση. Κύριε Σούλη, παρακαλώ. Με να πιώσουν ερωτήσει. Εγώ έχω μια ερώτηση. Κύριε Καπάκη, σας παρακαλώ να τηρούμε τη σειρά, μην μου ξανακάνετε αυτό. Δώσαμε το λόγο αλλού που τελειώσαμε και σας λέω ότι είναι κάτι θετικό. Παρακαλώ οι ερωτήσεις να γίνονται συνεχόμενα. Δεν θα σκάω το καθηγητή, αλλά επιτέλους. Είστε εδώ μέσα, αφού σας ακούω. Εγώ έκανα μια ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Δεν την απαντήσατε, παρακαλώ, κάντε λοιπόν και αυτήν άλλη στην τρίτη φορά. Θέλω να την κάνετε ερώτηση, όχι. Θέλω φυσικά με μεγάλη τρέλα. Ευχαριστώ. Επειδή υπόθηκε κάτι και επί της ουσίας, ευχαριστώ και. Αυτό που έχετε αυτή την έξαρση. Παρακαλώ, δεν θα με βγάλετε από τα ρούχα μου γιατί δεν μου έχει δώσει τοπικό site, δεν μου έχει δώσει ελευθερία. Να μιλήσω. Λοιπόν, λέει στο έγγραφο, τώρα δεν το έχω και ένα έκτηση για το λόγο της προσάρτησης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέει λοιπόν ότι η παραχώρηση, το λέω τεχνικά για την κυρία Παυλιάδη, μάλλον θα μας απαντήσει. Λέει ότι η δυνατότητα που έχει το Υπουργείο για να παραχωρήσει μια χρήση υγείας είναι 25 έτη πλάς 10. 10, ναι. Στην ΑΕΠΟ. Με 45. Είναι 45. Με 45. Ναι. Εμείς ζητάμε. Εμείς όταν υποβάλλουμε ένα έργο ΕΣΠΑ, οφείλουμε να και να το διαστασιολογούμε σε βάση 40 ετίας, για να έχει νόημα και η χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ξαναετηθούμε παραχώρηση. Σου λέει 25 συν 10 χρόνια παράταση, 35. Άρα δεν είσαι άλλο. Ναι, αλλά μπορεί μέχρι τότε. Τέλος πάντων. Ναι, εμείς μπορούμε να ετηθούμε και 45. Εμείς το έτοιμά μας. Εγώ την ερώτηση την κάνω επειδή άρεσε τον κύριο Μπάλα. Μόνο τέτοιες ερωτήσεις θέλει να κάνω. Δεν θέλει να κάνω άλλες τεχνικές. Το είδαμε και εμείς ως τεχνική υπηρεσία. Δεν κάνετε δουλειά. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Δύο δευτερόλεπτα. Κύριε Αδάμη, συγγνώμη. Κύριε Πάλι. Όχι, άλλο δεν κάνω ερώτηση στον κύριο Αδάμη. Συγγνώμη που τον διακόπτω. Αυτό. Με βάση την τοποθέτηση του κύριου Καπάκη, μπορώ επιπροσθέτως να ρωτήσω κάτι την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας πάνω σε αυτό. Ωραία. Συμφώνως του νόμου 4061, κάθετος 2012, η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται μέχρι 25 χρόνια. Σωστά. Ωραία. Και δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο τα 10 χρόνια, όπως είπατε πολύ σωστά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση παραχώρηση πέρα της 25ετίας μόνο για επενδυτικούς σκοπούς. Στο σκοπό αυτό δεν επίτηκε το έργο του χιτή. Επίτηκε. Γι' αυτό δεν κάνει το σκοπό. Ναι, αυτό λέω. Μετά, με γνώμονα όμως αυτή την εισήγηση που γίνεται από την τεχνική προμελέτη, με την εισήγηση που γίνεται από την τεχνική υπηρεσία, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο περί 45 χρόνια. Δεν μπορεί. Θα σταματήσει το υπάρχον. Δεν μπορεί. Βοηθήσω λίγο. Ναι, το κάνουμε. Είναι δύο οι ναι, το πρώτο είναι 25 ετία. Και στον ίδιο χώρο. Στον μικρόφωνο σα, ένα λεπτό που θα φύγουμε από το θέμα. Η πρώτη φάση είναι. Θα δώσω ένα λεπτό, θα πάρω το. Ναι, η πρώτη φάση είναι 25 χρόνια. Πέρα τη πρώτη φάση, πώ μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Συνεχίζεται το έργο μετά, εάν. Αφού είπα. Στον ίδιο χώρο για άλλα 20 χρόνια. Δεν έχει σκεφτεί. Με γνώμονα όμω ότι παραχώρηση. Η παραχώρηση γίνεται για 25. Έτσι, γιατί κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται χωρίς όφηση να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο. Έτσι. Και το λέω για να ακούσουν και οι άλλοι. Τα 45 χρόνια. Γνωρίζω κύριε Σουσούδη ότι το γνωρίζετε. Δεν το θέμα. Απλά οι παρευρισκόμενοι να είναι σε θέση να αντιληφθούν στα απόλυτα. Οι επενδυτικοί λόγοι δικαιολογούν την επόμενη πάλι 20ετία. Και όχι μόνο αυτό, τα 45 έτη. Οι λόγοι λοιπόν που μπορούμε να συνεχίσουμε εκεί δικαιολογούν την επόμενη 20ετία. Και τα 45 έτη είναι και για τη β' φάση που ενδεχομένως. Είναι η β' φάση. Ναι, είναι η β' φάση που ενδεχομένως. Έχουμε πάρει τώρα μια συζήτηση μετά από 25 χρόνια, ενώ σήμερα συζητάμε ποιο είναι ο σκοπό τη παραχώρηση για 25 χρόνια. Είναι η α' και η β' φάση που έρχεται. Κύριε Αδάμη, σα την ρωτήσατε να ρωτήσετε κάτι.
Καταρχάς, αυτό που μου είπατε προηγουμένως ότι δεν συζητάμε τώρα για τη διάνοιξη του δρόμου, ή το αναφέρει μόνο και μόνο η εισήγηση. Που λέει ότι για την πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης θα επιτεθεί διάνοιξη δρόμου 330 μέτρων. Είναι στάνταρ. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, είναι άλλη φάση, δεν είναι τώρα. Εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Ξεκαθαρίζουμε το σκοπό για να προχωρήσει μετά σε δεν είναι σκοπό. Το λέει ρητά. Για να ανοιχτεί ο δρόμο 330 μέτρων απαιτείται να γίνει αυτό. Το καταλαβαίνετε, εντάξει. Παρακαλώ. Το λέει ρητά εσύ. Δεν είναι αυτό που συζητάμε σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ πέρα τον οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο. Από αυτό εδώ πέρα το Α4 τοπογραφικό μπορεί κανεί να καταλάβει σε ποια θέση είναι ο δρόμο. Έχουμε και μεγαλύτερα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Αντί να έχετε ένα χάρτη. Αντί να έχετε ένα χάρτη. Έλα, πάμε σε επόμενη. Εντάξει, τώρα κύριε Αδάμου. Μα πώς να ψηφίσουμε έτσι. Παρακαλώ. Όχι, δεν θα. Τώρα εντάξει, δεν είναι το σχολείο. Δεν είναι το σχολείο. Μα τώρα δεν θέλω να σα δώσουμε. Να σα αφήνουμε στην εισήγηση. Αυτό είναι στη μελέτη. Αυτό είναι στην αίτηση. Αυτό μα έδωσε το Υπουργείο. Θέλετε να στείλουμε αυτό, πάρτε το μαζί σα το mail. Μπορεί να φύγει με email. Να το στείλουμε στο mail, πάρτε το. Θα το στείλουμε τα κοινωνικό περιστέρι. Έλεω. Να διευκολύνω κάτι. Να πω λίγο κάτι, κύριε Αδάμου. Όχι, μα παρακαλώ. Παρακαλώ στο τέλος. Αν υπάρχει, κυρία Μαμά, η ερώτηση. Αν είναι να μιλάμε με τον κόμμα του σπουδάκιλό μας, τι να το κάνουμε. Ερώτηση. Αν είναι όμως να μιλήσουμε επί της ουσίας, έχω να πω το εξής. Σε αυτό που λέει ο κ. Αδάμης, έχει απολύτω δίκιο. Δηλαδή, έχουμε ένα τμήμα... Ερώτηση. Είμαστε σωστά να το ρωτήσω. Αν κάνετε τοποθέτηση, δεν θα μιλήσετε μετά δεύτερη φορά. Δεν θα μου πείτε πόσες προτάσεις θα βάλω στην ερώτηση. Μα δεν είναι ερώτηση. Παρακαλώ, ερώτηση. Άρα, αυτό το συγκεκριμένο Α4 που μας δίνετε εδώ πέρα, δεν ξέρουμε, δεν είναι τμήμα ενός ευρύτερου δρόμου που να ξέρουμε από πού ξεκινάει, από την Βουρκωτή. Σας εξήγησα, κυρία Μαμά. 430 μέτρα από την Βουρκωτή στη χώρα. Έχει συντεταγμένες, κύριε Μαμά. Σας παρακαλώ, δεν κάνετε ερώτηση για να τοποθέτηση. Οπότε σταματάμε εδώ, απλά σας λέω ότι έχει συντεταγμένες και σας εξήγησα ξεκινώντας ότι αφορά από τον υφιστάμενο δρόμο μέχρι την είσοδο του επίδικου οικοπαίδου. Από τον Άγιο Εμιλιανό μέχρι την είσοδο... Μιλάμε τον δρόμο που ξεκινάει από το άκρο, άλλη μέχρι εκεί, και τώρα θα το τελειώσουμε γι' αυτό. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Χέννη, δεν είναι ερώτηση τώρα. Παρακαλώ, κύριε Χέννη, έχετε τον λόγο. Κύριε Χέννη, έχετε τον λόγο, δεν θα επιτρέψω. Κύριε, αφήστε εδώ, παρακαλώ, έχουμε ένα πολύ. Γιατί αυτή η διασύνη θέλει να κάνει. Παρακαλώ, έχουμε. Μπορεί να περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Εγώ αυτό παρακαλώ. Θέλετε να σου το πω και κομικά. Γιατί απλά αυτοί οι οποίοι έκαναν την προσφυγή δεν φρόντισαν να κάνουν μια έτσι αναστολή. Λοιπόν, παρακαλώ, οπότε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τα βήματα που πρέπει να κάνει, διαφορετικά θα παραμείνει το κατήχημα. Όμως τα βήματα αυτά είναι τόσο πολλά που πιστέψτε με, δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, αν δεν το φερθεί, δεν θα γίνει. Θα έχουν βγει οι αποφάσεις όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε. Μην αντιστοιχεί. Είναι τόσο χρονοβόρες διαδικασίες που κανεί άλλο το πει θα βάλει πολύ τόσο. Αλλά αυτό το έχουμε εξηγήσει και προεκλογικά, μια και το ζήτησε και ο Καπάκης και όλα, αλλά δεν είναι το σημερινό μας θέμα. Κύριε Κέρμι, για ερώτηση είναι δυνατό. Θα μου ζητείτε μετά να θέλετε. Έχετε κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση? Όχι. Όχι, όχι. Όχι, αργότερα. Γιατί έτσι, ευχαριστώ. Μετά. Στη σειρά του τοποθετήσεων. Κύριε Κέρμι, στη σειρά του τοποθετήσεων. Μην ανησυχείτε. Για τοποθέτηση, ερώτηση. Αν έχετε ερώτηση. Μετά, Νίκο. Ο κύριος Κωνσταντής έχει ερώτηση. Τοποθέτηση. Η κυρία Βολίκα. Ερώτηση. Εδώ είμαστε. Ο Βολίκα. Πάρα το κύριο Κέρμι, το ίδιο. Η οδική πρόσβαση στο έργο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποστρωματικά αρχίζοντας από το τελευταίο τμήμα των 430 μέτρων ή πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό της? Παρακαλώ, κυρία Παλαιό. Να τη συγκεντρώσουμε τι ερωτήσει και να απαντήσουμε πότε είναι καλή. Άλλη ερώτηση που θα πάρει από τώρα. Θα απαντήσω. Θα σχολιάσω για την διαδικασία τη έκταση, θα απαντήσατε πριν. Γιατί εγώ νομίζω ότι ανήκει στη μονή ζωή. Το ερώτημα που θέλει ο Δήμο του 2013 θα εμφάνιζε σαν ιδιοκτήτη. Σαν ιδιοκτήτη μόνο. Ήρθαν μετά την απόρριψη εδώ. Και η μονή δεν έκανε έκταση. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Κυρία Βουλή, θα απαντήσετε. Να είστε κύριο. Συγγράφω, ο κύριο Μουστάκα, ο κύριο Δέλεκα. Όχι. Ωραία, άρα λοιπόν απαντήστε στην κυρία Βερονίκα για να πάμε στι τοποθετήσει. Φυσικά, όλοι θα απαντήσουμε. Εμείς ως επιρρέποντες του έργου
προσπαθούμε να εκπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Ουσιαστικά πάμε βήμα-βήμα, ένας από τους όρους είναι και αυτός. Αν πρέπει να κοιτάξουμε και τα άλλα θέματα, τα κοιτάμε ένα-ένα, όπως έχουμε στείλει και στη Δασόν μελέτη δασικής οδοποιίας, εφαρμόζουμε σιγά-σιγά έναν-ένα τους όρους. Αυτός ο όρος είναι ο 403, νομίζω, το διαβάζω, σας παρακαλώ. Το έχετε το... Είναι προαπαιτούμενο αυτό. Το διαβάζω το 403. Ναι, ναι, βέβαια, μισό λεπτό. Δηλαδή λέει ο όρος ότι αρχίζουμε από το μικρό κομμάτι. Όχι, όχι, είναι ένας όρος που λέει ότι... Όχι, αυτό το κομμάτι είναι συνδεδεμένο στο έργο. Και οι περιβαλλοντικοί όροι είναι αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πολλοί όροι. Ένας όρος οι περιβαλλοντικοί όροι που εμείς έχουμε κληθεί ως διοίκηση να εφαρμόσουμε αφορούν το σύνολο του έργου, που το έργο είναι το οικόπεδο και ό,τι εκεί προβλέπουν σαν όροι οι περιβαλλοντικοί όροι που βγήκαν και το τμήμα που πρέπει να διανυχθεί από εκεί, από την υφιστάμενη εδώ μέχρι το προηγούμενο κόπεδο. Αυτό ρώτησα. Αν επιτρέπετε να αρχίσουμε από εκεί, αυτό ρώτησα. Πόσο θα έχουμε εξαιρετικούς υπόλοιπους όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε γεωτρήσεις όταν δεν μπορούμε να γίνει. Κανείς στα πλαίσια της μελέτης συνολικά. Αλλά πάλι δεν μιλάμε για τη διάρκηση, μιλάμε για τον σκοπό που μας δώσει το Υπουργείο. Εντάξει, ήθελα και εγώ να... Όντως αυτός, αυτή η διάρκηση, αυτή που ξαναπάμε τώρα δεν αφορά διάρκηση του δρόμου. Είναι μια τυπική διαδικασία. Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδός πρόσβασης υπήρχε μέσω περιβαλλοντικούς όρους, το είπε τώρα πολύ καλά η κυρία Μαρινιάρου. Έχει εγκριθεί με τους περιβαλλοντικούς όρους. Απλά υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί ήταν οι πιο δύσκολοι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν υπάρχει ποτέ. 427 έγγραφα συνημμένα έχει αυτή η απόφαση. Και μέσα σε ένα από αυτά είναι και αυτό που θα πάρουμε τώρα. Πράγματι δεν υπάρχει στο ΣΤΕ αναστολή, αλλά υπάρχει ακύρωση. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να το συνεχίσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να θυμίσω στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο την υπόσχεση που είχαμε πάρει, εάν όλα προχωρήσουν καλά, αν όλα προχωρήσουν, πρέπει η οδός πρόσβασης να αλλάξει, να μείνει από τον Άγιο Πέτρο και να βρούμε μια εναλλακτική οδό πρόσβασης. Αυτό που λέγαμε ότι ζωδόχο πηγή, εφόσον υπάρχει. Αυτό επιτρέπεται. Αυτό πρέπει να το δούμε. Να το δούμε. Είχαμε πει θα το συζητήσουμε για να το προχωρήσουμε. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει τότε, διότι θα άλλαζε όλη η μελέτη και θα έπρεπε όλα αυτό στο κενό. Όταν λοιπόν εγκριθεί το έργο, είχαμε πει ότι θα κοιτάξουμε ξεχωριστά πια ως μελέτη την οδό πρόσβασης, η οποία να μην είναι από τον Άγιο Μέτρο, να μην περνάει μέσα από το χωριό και να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να γίνει καινούργια ΜΠΕ, δηλαδή μετά για το δρόμο. Καινούργια ΜΠΕ για το δρόμο. Εφόσον το έργο προχωρήσει κανονικά. Σαν δεύτερη φάση του έργου το είχαμε. Δεν το λέω τώρα πρώτη φορά, επειδή η διοίκηση έχει συνέχεια, εάν θέλει να συνεχίσει αυτή την υπόσχεση, είχαμε πει θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Στην απόφαση που είχαμε πάρει τότε. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι μπορεί το θέμα να το εισάγει ο Πρόεδρος ως τυπικό, ως μια τυπική διαδικασία, μέρος της διαδικασίας της αδειοδότησης του ΧΙΤΗ. Στην πράξη είναι εξόχως πολιτικό, διότι είσαστε η Δημοτική Αρχή καινούρια, η οποία θα έπρεπε από πριν να γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει και να γίνει. Ο κόσμος, και σας μεταφέρω αυτό κύριε Δήμαρχε, και την αγωνία και των ιδρυσιωτών, οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με το σχετικό έργο πάρα πολύ, ένα μεγάλο μέρος των, κυρίως της Βόρειας Άνδρου, είναι πάρα πολύ φυλακτικοί και πάρα πολύ διαφωνούν με όλη αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζω ακόμα ότι ακόμα και από τους δικούς σας συμβούλους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γιατί με διακόπτετε. Τόση ώρα δεν μου απαντήσατε για τη θέση σας, τώρα με διακόπτετε. Παρακαλώ, την παρασύρωση. Τι θα πείσετε, το πάμε στην Αθήνα. Παρακαλώ, κύριε Γιάννης. Λοιπόν, επειδή ο αρχηγός σου και καθήμενος εκ δεξιών, θα σου απαντήσω αν θα πω εγώ να πάω στην Αθήνα. Μίλησε για πολιτικό, ότι είναι άκρως πολιτικό το θέμα. Κύριε Καπάκη, βρίσκεστε την προηγούμενη πενταετία εδώ πέρα μέσα, εγώ ήρθα την τετραετία, και ταυτόχρονα είχατε μια διτή θέση. Είχατε και συμμετέχατε σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
όπου έβγαλε μία ΕΠΟ, και εγώ τώρα θα μιλήσω σε προσωπικό πρώτο τόνο, όπου έβγαλε μία ΕΠΟ, η οποία είναι ύξης αφήξης, ου εν πολέμω θνήξης. Έχουμε μία κοινωνία, η οποία πηγαίνει 4 χρόνια, προσπαθούσε ο Θεοδόσης ο Σουσούδης να δώσει μία λύση έτσι όπως την έχει ορίσει. Εσείς ήσασταν και δεν ήσασταν στο Υπουργείο για να βοηθήσετε την Άνδρο και ερχόσαστε μετά τις εκλογές και εγκαλείτε όλους εμάς και αναφερθήκατε προσωπικά στο όνομα μου. Δεν μιλούσα έτσι από εσύ, πραγματικά. Και λέγα, και το είπε και Βασίλης τώρα. Και λέτε, και θα σου πω. Και λέτε λοιπόν, μιας και θέλετε τοποθέτηση, την έχετε τοποθέτηση όλοι. Και θα ακούσετε λοιπόν και μία άποψη από μία φωνή η οποία ήρθε ξανά από το παρελθόν για να βοηθήσει ουσιαστικά τον τόπο. Λοιπόν, ακούστε. Τέτοιου είδους παιχνίδια, κύριε Καπάκη, για να υπάρχετε εσείς πολιτικά στην Άνδρο, εγώ προσωπικά δεν θα τα δεχτώ ποτέ. Μην εγκαλείτε λοιπόν εδώ πέρα και λέτε πολιτικό θέμα για ένα σημείο το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Φτάσετε μέχρι τον δερματοποιητή και δεν απαντάρω κανέναν, ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό υποτιμάει τουλάχιστον τη δικιά μου νοημοσύνη. Εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη, δεν θα συζητήσω με απόψε, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, τι θα γίνει για το χιτή, για τον δεματοποιητή και για τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζεται εδώ πέρα να δημιουργείται συνέχεια εντυπώσεις και να απολώνεται έναν κόσμο τι θα γίνει με τα σκουπίδια. Θα σας πω τούτο, κύριε Καπάκη, γιατί απευθυνθήκατε πολύ σε μένα, ξανά πάλι απόψε. Τουλάχιστον εμείς σε ένα άλλο επίσης μεγάλο έργο περιβάλλοντος έχουμε μία εμπειρία όπου η διοίκηση πήγε στραβά και δεν έχετε βοηθήσει να πήγαινε ευθεία η διοίκηση της Άνδρου, εσείς, μέσα σε μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσατε να την είχατε βοηθήσει αντικειμενικά και να δοθεί μια λύση, ώστε ο επόμενος δήμαρχος, η επόμενη ή ο Σουσούδης αν ήταν, να έχει λύσει το θέμα. Εδώ λοιπόν δεν θα διαιρείτε την Άνδρο. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τη διαδικασία έτσι όπως απορρέει με τα 400 τόσα που είπε ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και από εκεί και έπειτα, αυτά τα οποία είναι ίσονος σημασίας και δεν μπορούν, αν μη τι άλλο, να αποτραπούν στην παρούσα φάση, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικός όταν μέσα σε όλους τους άλλους αναφέρετε και τον Γιάννη και τις θέσεις τους. Ο Γιάννης είχε θέσεις και θα συνεχίσει να έχει θέσεις και απόψεις και πλέον τούτου θα περίμενα να άκουγα, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά διαβάζοντας τον ημερήσιο τύπο. Και εγώ προσβλέπω σε μια διαδικασία τέτοια, η περιφέρεια, έχοντας ένα οξύτατο πρόβλημα για πάρα πολλά νησιά, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο το δικό μας, να βγάλει έναν μπούσουλα, μια γραμμή μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς μπορούν να λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέματα τέτοια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και κάνω έκκληση προς όλους και ιδιαίτερα προς εσάς, να ενώσουμε το νησί να πάμε παρακάτω. Δεν θα πάμε στο 23 με τέτοιου είδους διαδικασίες. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Υπάρχει επί προσωπικού θέμα, κύριε Βουλευτή. Καθίστε, μου δώσετε το λόγο του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έγινε μια προσωπική. Έχετε δικαίωμα δευτερολογίας. Έχετε δει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, δεν θέλετε να απαντήσω στις αιτιάσεις του κυρίου Γιάννη. Δεν θέλετε να απαντήσω. Δεν θέλετε να ακούσει. Δεν θέλει να ακούσει οι αγριώτες. Δεν θέλετε να ακούσει. Ναι, αλλά έγινε μια εδώ, είναι το θέμα επί προσωπικού. Έγινε επί προσωπικού νήξη. Δεν μιλήσαμε γενικά. Δεν μιλήσαμε για το κοιτή. Είπαν τι έκανε ο κύριος Καπάκης τα 5 χρόνια ως γενικός γραμματέας και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν είναι. Λοιπόν, τους προέδρους που έχουν μόνο μία φορά. Είναι επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, ή όχι? Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Σας αφαίρω σε καλύτερο λόγο. Στην εθνολογία θέλω να πω άλλα πράγματα. Θα τα πείτε για αυτά, μη στα αγωνιστέ και 3 λεπτά. Άνθρωπο, θα σου πω το πράγμα. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να έχουν και λίγο τρακ και ζητώ την επίοικιά σας. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και εύχομαι σε όλους σας καλή θητεία. Αυτό το θέμα του δρόμου των 330 μέτρων είναι ένα θέμα που αφορά την περιοχή μου. Και λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας λειτουργίας των κοινοτήτων, ο πρόεδρος της περιοχής θα πρέπει και να συμμετάσχει
στη συζήτηση για αυτό το σχετικό θέμα και να ψηφίσει. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαι ένας νέος πρόεδρος, δεν έχω ούτε σχετική εισήγηση γι' αυτό, ούτε πληροφορίες. Ζητώ λοιπόν αναβολή του θέματος να περαστεί από τοπικό συμβούλιο, που θα είναι ένα ανοιχτό τοπικό συμβούλιο, που μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοικοι, να έχουμε τις απόψεις τους και μετά με την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου να εισηγηθώ ανάλογα. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ήδη στο Συμβούλιο Επικρατείας και για το οποίο ακόμα το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει αποφανθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα να σας πω ότι το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο είναι για όρο της ΒΕ. Η ΒΕ έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ψήφισε ο τότε πρόεδρος, αλλά σήμερα δεν ψηφίζεται. Δεν είναι θέμα το οποίο ψηφίζει ο πρόεδρος, είναι παράρτημα απόφασης για την οποία έχει ψηφίσει ο πρόεδρος. Σήμερα λοιπόν είναι ένα άλλο ζήτημα. Η νομοθεσία όπως το λέει ξεκάθαρα. Ναι, αλλά δεν είναι όταν αφορά θέματα της κοινότητάς σας. Αυτή τη στιγμή δεν αφορά θέματα της κοινότητας, είναι όρος της μελέτης περιοδικών, ο οποίος έχει εγκριθεί. Ποια κοινότητα αφορά το θέμα αυτό, δεν την αφορά. Δεν είναι θέμα που ψηφίζει ο πρόεδρος. Γιατί? Γιατί να το εξηγήσετε, γιατί δεν αφορά την κοινότητά του, δεν είναι μια διαδικασία που πάει ένα βήμα σωστά. Παρακαλώ κυρία Νομαδίστη. Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται σε εκτέλεση και σε εφαρμογή όρου της μελέτης περιβαλλοντικών για το κοινό. Στο στάδιο της διαβούλευσης έχουν νομοθετήσει την Αγκαλαβρίου και όταν λήφθη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισε ο τότε πρόεδρος. Συνεπώς, σήμερα δεν απαιτείται ούτε η κρίτευση, ούτε η παρουσία, ούτε η ψήφος του πρόεδρου. Με βάση το 403 της μελέτης. Για αυτή τη μελέτη υπήρξε διαβούλευση, υπήρξε νομοδότηση του τοπικού και όσων τοπικών ήταν αρμόδια και υπήρχε και ψήφος τότε πρόεδρου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν ξέρετε το θέμα σαν ένα θέμα που αφορά μια συγκεκριμένη κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως σας είπα, είναι απλά ο σκοπός, δεν μιλάμε για την διάνοιξη. Παρακαλώ κύριε Κωνσταντίνα. Μην αλλάζουμε τώρα. Στην εισήγηση είναι πεντακάθαρο. Λέει για τη διάνοιξη του δρόμου. Η εισήγημα τώρα. Αυτό το. Μην παραπλανάμε το ΔΣ, είναι για τη διάσταση του δρόμου. Αδάμι, σας παρακαλώ πολύ, όχι τέτοιο. Σας έχει μισημεριαστεί το έγγραφο του Υπουργείου με βάση το οποίο γίνεται. Έχει πειραστεί. Λέει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς ο σκοπός της παρακολούθησης του αγγλίου. Σωστά. Ούτε διάνοιξη, τίποτα. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός της παρακολούθησης. Σήμερα αποφασίζουμε ότι ο σκοπός της παρακολούθησης είναι να γίνει η διάνοιξη. Η διάνοιξη. Ακριβώς. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που αποφασίζουμε να γίνει η διάνοιξη. Δεν διαβάζει. Είμαστε ελεύθεροι. Να ρωτήσω κάτι. Μα θα γίνει με μελέτη για διάνοιξη. Θα γίνει χρηματοδότηση, θα γίνουν χιλιάδες ενέργειες. Απλά σήμερα μας λέει το Υπουργείο, τι θα κάνετε να μας το παρακολουθήσουν. Δρόμο, πάρκο, παιδική χαρά, αεροδρόμιο, τι θα κάνετε. Αυτό θα αποφασίσουμε. Γιατί ζητάμε την παρακολούθηση. Και αυτό είναι το 403 ώρα. Δεν συζητάμε ούτε για το χώρο. Δεν τη μαλλιά σας πώς. Όλοι ξέρουμε τι αφορά, θα ψηφίσουμε επομένως. Να ρωτήσω κάτι, δεν θα γνωμοδοτήσω τα τοπικά. Εγώ το κατάλαβα, αλλά γι' αυτό. Η πρόσβαση στο σπιτί είναι αντικείμενο της μελέτης που έχει εκδοθεί. Συνεπώς, και ως προς αυτό το κομμάτι, υπάρχει η νομοδότηση στο στάδιο της διαβούλευσης και στο στάδιο της ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί είναι μέρος αυτής της μελέτης. Άρα, θα ήθελα να πω σαν τοπικός της κοινότητας Βιταλίου ότι υπάρχουν, επειδή συνορεύει με τις γίδες των κοινότητων Βιταλίου, υπάρχουν ιδιοκτησίες, υπάρχει δροφόρος ορίζοντας με ποτάμι της Πλούσκας που καταλήγει στο Πλακιδερό και είμαστε κατά της κατασκευή σχητή, παρόλο που είναι στο θέμα σας απόψε, είναι επειδή αναβολή της τέτοιου, γιατί είναι κοντά στα χωριά Βιτάλη, Γίδες, Σατένι και πλησίων του Μπατσιού, όπως και οι γεωτρήσεις είναι του Μπατσιού στον υδροφορίζοντα.
Σας ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όπως ανέφερα και πριν. Λίγο ησυχία, παρακαλώ, να μιλήσω πιο χαρά. Κύριε Καπάκια, κύριε Τρία, λεπτά. Μπορεί να επικαλείστε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι τυπικό, το θέμα είναι εξόχως πολιτικό. Είναι η πρώτη, το πρώτο βήμα της διαδικασίας με τη νέα Δημοτική Αρχή και αυτό το λέω για την ευκαιρία, επειδή καταγράφεται και στο βίντεο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι συνεχίζεται την ίδια διαδικασία με αμύωτους ρυθμούς, προκειμένου να προωθηθεί εκεί ο Χιτή. Κατά συνέπεια, δεν έχει αλλάξει κάτι και βέβαια έρχομαι στον κύριο Γιαννήση, αυτό για να γνωρίζει ο κόσμος, έρχομαι στον κύριο Γιαννήση, για τον οποίο ζήτησα να έχω την άποψή του, δεν θέλησε να πει την άποψή του, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η άποψή του, αφού θέλει το καλό του νησιού, ενώ εμείς δεν το θέλουμε, είμαστε μειοδότες και δεν το θέλουμε το καλό του νησιού, μόνο ο κύριος Γιαννήσης, ο οποίος μάλιστα με αποκάλεσε ότι εγώ ήμουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά συνέπεια, εφόσον ήμουν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανα κάτι καλό για τον τόπο. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Με φίλοι, θα περίμενα να δώσετε μία απάντηση. Θα περίμενα να δώσετε μία απάντηση για αυτά που είπατε στο Πατσί, που είπατε στους Ιδρουσαίους για το θέμα αυτό. Και όχι να λέτε ότι ο Καπάκης, σας ακούνε οι Ιδρουσαίοι και όλοι οι Βόρειοι Άνδρος, ότι ο Καπάκης κάνει τα πάντα για να μην γίνει ένα έργο. Λυπάμαι πάρα πολύ αν με αυτόν τον τρόπο θέλετε να ασκήσετε πολιτική, εξαπολύοντας στους πολιτικούς σας εντός εισαγωγικών αντιπάλων τέτοιου είδους θέσεις και καταστάσεις. Και κλείνω να πω και πάλι ότι εγώ καλώ το σώμα και όσους νομίζουν ότι πρέπει το θέμα αυτό να το ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τη θέση, να πάει το θέμα σε αναβολή. Αυτή είναι και η θέση δικιά μας, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος και να ξεκαθαριστεί αυτό και να γνωρίζουμε όλοι πού βαδίζουμε και ποιο είναι το επόμενο πλήμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρο Γιαννήση για την πραγματικά ενώ σε ένα πραγματικό πολιτικό θέμα προσπαθεί ο κύριος Καπάκης επανειλημμένα να το κάνει πολιτικό. Να σε ενημερώσω, κύριε Καπάκη, ότι πια ο αμπριότυπος λαός έχει υποψιαστεί ότι το δεύτερο γύρο των εκλογών δεν ψήφισε από εμένα και δεν στήριξε από εμένα. Εκτίμηση είναι αυτό, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Να πω ότι πραγματικά η πολιτική επιβίωσή σας επί του θέματος έχει και χρονικά και πολιτικά ξεκινώσει πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι όταν οι άνθρωποι πραγματικά αγωνιούν για τα νερά και για την προωθέτηση στην Τούσκα ή οι άνθρωποι που αγωνιούν να λυθεί το θέμα, ήμασταν όλοι παρόντες σε αυτή τη συγκρίσιμη συνεδρία στο ΠΕΣΠΑ εκτός από εσάς. Τότε ο πολιτικός σας προϊστάμενος κ. Σκουλέτης πιθανόμενος το απαγόρευσε, γιατί και η κυβέρνηση δεν ήταν σύμφωνη σε αυτούς τους όρους. Και να ξεκαθαρίσω ότι η δική μου πολιτική θέση, που τόλμησα και την έγραψα κιόλας, ενώ εσείς το αποφύγατε επιμελώς γιατί μάλλον δεν σας βόλευαν οι εκτιμήσεις σας για το δεύτερο γύρο, είναι ότι εμείς πιστά θα εφαρμόσουμε τους πολιτικούς όρους και μέσα από τη διαδικασία θα βρούμε θέμα. Στον κύριο Γιαννήση, θα βρούμε τη λύση. Δεν προκαταβάλλουμε ούτε το αποτέλεσμα των κυβερνήσεων, δεν προκαταβάλλουμε ούτε το αποτέλεσμα των κυβερνήσεων, αλλά δεν θα παρεμποδίσουμε το έργο να εξελιχθεί και να δείξει. Εσύ να πει στον κύριο Σκουλέτη που δεν το είπατε τώρα. Αφήστε τον κύριο Σκουλέτη. Αφήστε τον κύριο Σκουλέτη. Εγώ τελειώσα τον κύριο Σκουλέτη και στους δικούς σας και εγώ. Μπαίνω σε ψηφοφορία που έχω προτάσει σαν να έχω καταλάβει καλά. Η μία πρόταση λοιπόν είναι και να γραφτεί. Η πρόταση είναι λοιπόν ότι ο σκοπός της παραχώρησης του Αγγελίου από το Υπουργείο είναι η διάλυση οδού από το τέλος, η οδού πρόσβασης λοιπόν, από το τέλος της υπάρχουσας πρόσβασης, του υπάρχοντος υδατρόμου, μέχρι τα όρια του προτινόμενου υποπέδου. Σύμφωνα λοιπόν με τις δεδεγμένες που υπάρχουν, για 25 αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που μας ζητάει το Υπουργείο που προτείνουμε σαν υπάρχει η πρόταση του κ. Καπάκη για μια αναβολή. Μπαίνουμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Συγγνώμη, να συγχαιρετήσουμε λίγο την αναβολή, αν θέλετε. Όχι, να μην την ρωτήσουμε. Αυτή είναι η πρόταση για αναβολή. Είπαμε όμως για ποιο λόγο την γράφει, παρακαλώ. Ναι, καλύτερα, μην έχει γράφει το σπίτι, τι γράφει τώρα. Η πρόταση λοιπόν. Η πρόταση λοιπόν του κ. Καπάκη για αναβολή λόγω της υπάρξης της έρθης αγκύρωσης.
Λοιπόν, παρακαλώ. Συγγνώμη, για να συνεννοηθούμε. Επειδή ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτή τη στιγμή, έτσι, πρέπει να συμβιωθεί για ποιο λόγο ζητείται η αναβολή. Σας δικαιολόγησα την πρόταση, όλη η πρόταση κύριε Καπάκη γραφή. Η αναβολή λοιπόν κύριε Καπάκη διορθώστε με, παρακαλώ ίδιος. Όχι με πρόσωπο. Η πρόταση λοιπόν είναι να αναβληθεί μέχρι να βγει απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας της Αξίλης. Το μεταφράζω καλά. Και δεύτερον, να βγουν αποφάσεις από τα τοπικά συμβούλια τα οποία. Τα τοπικά συμβούλια μπορούν να βγουν μέσα από το πρωί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τώρα να μην λέτε. Παρακαλώ, έχουν περάσει την πορεία. Παρακαλώ. Και για να μην δύο λόγια θα κολλήσει. Τέσσερι άλλε θα κολλήσει. Κύριε Δημοκρατή, η πρόταση του Προεδρείου. Κύριε Μηχανήση, η πρόταση του Προεδρείου. Κύριε Αδάμη, αναβολή. 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 Κύριε Καπάκη. Αναβολή. Αναβολή. Κύριε Μαμάρη. Αναβολή. Για τους λόγους που το είχε. Αναβολή. Κύριε Μαμάρη. Παρακαλώ. Αναβολή. 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 Κύριε Σούλη. Ναι. Ναι, στην πρόταση. Κύριε Αδάμη. Ναι, στην πρόταση. Κύριε Αδάμη. Κύριε Αδάμη. Παρακαλώ. Όχι, δεν ξέρω όψα. Αναβολή. Και εγώ λέω στην πρόταση. Όχι, άρα λοιπόν με ψήφους 11-10 το θέμα αναβάλλεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μιλάς και να μην φτάσεις ποτέ.